Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο 12η γιορτή παράδοσης, θα έλεγα, μουσικής, χορού, παράδοσης της χώρας μας, στη φιλόξενη κρεμαστή. 12 φεστιβάλ. Στο φετινό έχουμε προσκεκλημένους από τη Μακεδονία και την Κρήτη. Έχουμε τον μουσικοδραματικό σύλλογο Αναγεννηθήσα Μακεδονία από τη Χωριστή, είναι κοντά στη Δράμα, νοτιοανατολικά της Δράμας Χωριστή, και τον Αροδαμό από τα Χανιά. Ο Αροδαμός είναι το τρυφερό βλασταράκι, για να μαθαίνουμε. Θα καλέσω η πρόεδρε, έλα δίπλα μου. Έλα Νίκο, έλα δίπλα μου. Η φετινή γιορτή υποστηρίζεται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, από τον ΔΟΠΑΡ, τον Δήμο Ρόδου, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου και με χορηγό επικοινωνία στα τοπικά νέα. Είναι χαρά μας να καλωσορίζουμε μεταξύ όλων των βρισκομένων τον πανοσιολόγητα τον κύριο Μπόκια, τον Παπαμιχάλη, καλωσορίσα τον Παπαμιχάλη, τον βουλευτή δωδεκανής τον κύριο Μάνο Κόνσολα, τον αντιδήμαρχο Ρόδου τον κύριο Σάββα Διακοσταματίου, την αντιδήμαρχο, την είδατε, την Μαρίζα τη Χατζηλαζάρου, ναι, η αντιδήμαρχος τουρισμού, και επίσης μαζί μας είναι ο περιφερειακός σύμβουλος ο κύριος Ανανίας, ο κύριος Χριστοδούλου, ο κύριος Τσοπανάκης, ο περιφερειακός σύμβουλος και φίλος μου. Δεν παρέλειψα, πιστεύω, κανένα, και κάποιος έλθει διαμέσως, θα τον καλωσορίσουμε και επισήμως. Και βέβαια να καλωσορίσω και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μιχαλάκη, γιατί αν δεν ερχόσουν τον Νίκο δεν ξεκινούσαμε. Καλώς τον Νίκο μας. Νίκο, σήμερα την έχεις. Είναι χαρά πραγματικά, είναι η τρίτη βραδιά των εκδηλώσεων. Είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε τις δύο προηγούμενες μέρες και τα παιδικά τμήματα, όχι μόνο της κρεμαστής, αλλά και των εταίρων χωριών. Ήρθαν τα πατριωτάκια μου από την Πάτμο που κατοικούν στη Ρόδο, όσοι στο Στόδουλος, ήρθε το Καμιρί, ήρθε το Καμάρι της Παστίδας. Και σήμερα είναι η κορυφαία νύχτα των εκδηλώσεων, όπου θα χαρούμε εκτός από τους δικούς μας τους ροδίτικους συλλόγους και τους φιλοξενούμενους μας. Θα ξεκινήσουμε, Νίκο μου, με το δικό σου καλωσόρισμα και την έναρξη της εκδήλωσης και προχωρούμε στο πρόγραμμά μας όπως είναι και αναγεγραμμένο. Καλησπέρα και από μένα. Τρίτη μέρα των εκδηλώσεων. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε αυτή την εκδήλωση. Είναι για 12η χρονιά. Ο Σύλλογος όμως γιορτάζει και τα 40 του χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ από μένα και θα παρακαλούσαμε. Συνεχίζουμε. Να καλέσουμε το πανοσιολογιώτα. Την ευλογία του πρωτίστως. Από Θεού άρξαστε. Παρακαλώ, πανοσιολογιώτατε. Από όλες τις μεταγραφές η καλύτερη ήταν αυτή, ο Αντώνης Χατζηγιάννη από τα Λάιρμα να έρθει στην κρεμαστή. Κύριε Κόνσολα, νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή είναι πολύ ηχηρή. Πάτερ Μιχαήλ, κύριε Βουλευτά μου, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε μάλλον, κυρίες και κύριοι, δύο διαπιστώσεις θα ήθελα να κάνω. Χθες βρέθηκαν στο Θάρι και από τη Δράμα και από τα Χανιά της Κρήτης. Και ένιωσα ότι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζω χρόνια. Άστε που δεν προλαβαίνω να απαντάω στα αιτήματα στο Facebook, που μου κάνουν όλοι αιτήματα. Είναι πολλοί άνθρωποι έτσι ζεστοί, πολύ φιλόξενοι, πολύ εγκάρδιοι. Και θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Πάτη, γιατί όπως είπαμε και χθες πάνω στο Θάρι, ενώνει με αυτόν τον τρόπο όλη την Ελλάδα, από το βόρειο άκρο έως το νότιο άκρο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, που είναι μια κοινή διαπίστωση, είναι ότι όσο ο Σύλλογος, ο Αναπτυξιακός της Προόδου, της Κρεμαστής προοδεύει, κάθε τόσο μας δίνει και όλο καινούργια στοιχεία αγάπης, ενότητας, τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα. Άλλωστε η μουσική ενώνει. Και νομίζω ότι και εμείς νιώθουμε αυτό το πνεύμα και το κλίμα της ενότητας. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήμασταν στη Σάμου, μαζί με τον αγαπητό Νικόλα Ομπάτη και το χορευτικό της Κρεμαστής.
Το Φεβρουάριο ήμασταν στον Βόλο και έπεται συνέχεια, όπως μου λέει ο Νίκος Ομπάτης. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχή διοργάνωση και αυτού του 12ου φεστιβάλ. Να σας έχει ο Θεός καλά. Και εύχομαι ο αγαπητός Αντώνης Χατζιωάννου να μην κάνει μόνο την παρουσίαση στη γιορτή Ελιά στα Λάιρμα, αλλά να έρχεται κάθε χρόνο και εδώ. Ευχαριστώ. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο του μοναχού Αρσενίου για την ιερότητα της πληροφορίας. Νομίζω ότι ο πατέρας Νεκτάριος είναι η ενσάρκωση, είναι ψηφιακή η παρουσία του. Τον βουλευτή, τον κύριο Μάνο Κώσο, έλα Μάνο, έλα σε παρακαλώ. Αντώνη, η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σου εδώ δίνει και η άλλη διάσταση στην εκδήλωση σήμερα. Πρώην αντιπεριφερειάρχης, άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού και πλουτίζει καθένας από εσάς με την παρουσία του εδώ το σημερινό, το φετινό φεστιβάλ. Ο Άγγελος Ανανίας προηγουμένως μου είπε, Αντώνη, ότι αυτό από μόνο του το φεστιβάλ έχει δημιουργήσει μια δική του παράδοση. Καλλιεργούμε αξίες με αυτό το φεστιβάλ και είναι ένα φεστιβάλ της Ρόδου, όχι μόνο της Κρεμαστής. Πανασολογιώδη, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, αγαπητοί αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα γιατί το 12ο φεστιβάλ κλείνει 40 χρόνια. Πανηγυρίζουμε, στηρίζουμε και αναγνωρίζουμε. Και χαίρομαι που αυτή την προσπάθεια του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου, η Πρόοδος, τη στηρίζει καταρχάς ο Τσαπίκος Οποδιώτης, το τοπικό συμβούλιο δηλαδή του πρώην Δήμου και της Κρεμαστής. Είναι όλοι εδώ σύσσωμοι η αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία και στο πρόσωπο του Νίκου Ντομπάτη, του συμμαθητού και φίλου μου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βλέπουμε μια άοχνη διαχρονική προσπάθεια στο να χαράξει δρόμους πολιτισμού και να απλώσει τα φτερά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς καλωσορίζουμε τα Χανιά, την Κρήτη, τη Δράμα. Σήμερα η Κρεμαστή είναι πόλος καλλιέργειας της παράδοσης μας για όλη την Ελλάδα και με τα μάτια του Θάρη και όλων των Ροδίων χαιρόμαστε και βλέπουμε την νεολαία πίσω μας, Αντώνη. Είναι ένα εργαστήριο πολιτισμού και χαράς, είναι ένα παράθυρο στο μέλλον. Συγχαρητήρια στους συντελεστές, καλή δύναμη, υγεία και χρόνια πολλά. Καλή δύναμη. Πάνω ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Θα παρακαλούσα και τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Δεκοσταματίου και την κυρία Χατζηλαζάρα, να έχουν την καλοσύνη. Ελάτε, σας παρακαλώ. Και καλωσορίζω τον φίλο μου τον Τάκη τον Εγκλέζο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη να έχεις. Εκ μέρους του Δήμου Ρόδου και του Δημάρχου του κ. Φώτη Χατζηδιάκου, θα ήθελα, αγαπητέ Νίκο, να συγχαρώ εσένα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλους όσους στηρίζουν τον Σύντομο Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής η Πρόοδος, καθώς επίσης και όλους τους Προέδρους που έμαθα ότι σήμερα θα τιμηθούν εδώ, για την διαχρονική προσφορά τους, όχι μόνο στα πολιτιστικά δρόμενα της Κρεμαστής, αλλά και του νησιού εν γέννη. Τέλος, θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ, γιατί με τις πρωτοβουλίες που παίρνετε, να φιλοξενείτε και να καλωσορίσω και εγώ τις αποστολές των πολιτιστικών από την Δράμα και από τα Χανιά, με τις πρωτοβουλίες αυτές που παίρνετε, προωθείτε και διαφημίζετε εντός εισαγωγικών το νησί μας. Φέρνετε σε επαφή την Ελλάδα με το νησί μας και δείχνετε ότι η Ρόδος δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά και άνθρωποι και μάλιστα ένα αξιόλογο και σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έρχεται την καταγωγή του διαμέσου των αιώνων εδώ και 3.000 χρόνια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να είστε πάντα γεροί και υγιείς, για να μπορείτε να συνεχίζετε αυτό το πολύ όμορφο έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε την κυρία Δημήμαρχε. Να χαιρετήσω και εγώ από τη μεριά μου, να συγχαρώ όλους όσους συντέλεσαν στο να γίνει αυτή η γιορτή και πραγματικά είναι, πρέπει να
πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου δείχνει το πόσο στηρίζεται ο σύλλογος από όλο το νησί και από τους κρεμαστενούς. Να καλωσορίσουμε τα χορευτικά σύνολα που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, να χαρούν εδώ τις ομορφιές του νησιού μας και ελπίζω να ξανάρθουν και να τους έχουμε πάλι κοντά μας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, να πάνε όλα καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Μαρίζα, να είσαι καλά. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Τσοπανάκης. Έλα Δημήτρη μου. Εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον Νίκο Τοπάτη και στο Σύλλογο της Προόδου να τα εκατοστήσουν και να γνωρίζουν ότι η Περιφέρεια θα είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιες μεγάλες προσπάθειες. Βραδιά νίκη σε άλλους, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο σύντομοι. Εύχομαι λοιπόν μια καλή βραδιά και του χρόνου ακόμα καλύτερη. Δημήτρη λακωνικός αλλά ουσιαστικός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με το χορευτικό, το παιδικό της Κρεμαστής. Ο Μανώλης ο Παλάστας και ο Γιάννης ο Ροδίτης είναι οι δύο μουσικοί συμπατριώτες μας που θα παίξουν για τα παιδιά και θα παρακολουθήσουμε τους χορούς όπως μου τους έδωσε ο Τσαμπίκος. Και χορεύουν κοπελούδια
σαν τα δροσερά λουλωδιά. Thank you.
την όση το περιολή, την όση. Καμπρέο που την εγκυνήγησες αυτή τη ρούσα περνικά την όμορφη τριάντα φιλιά. Από ταξιδιού μου εγκατεβαίνα και στο περιόλι της την έβρικα. Τα βασιλικά της εμποτίζε και τους δυο σμούς της εγκορφωνόησε. Βασιλικά της εμποτίζε και τους δυο σμούς της εγκορφωνόησε. Σώσος γα, σώσος γα, πως πιανέβηκα, σώσος γα.
Αξιολογιότατε Μελίτωνα, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Περνάμε σε μια πολύ σημαντική συμβολική πράξη αυτής της βραδιάς. Είναι η βράβευση των διατελεσάντων προέδρων της Πρόοδου. Για να φτάσει η Πρόεδρος μέχρι εδώ, στηρίχθηκε στις προσπάθειες των διατελεσάντων κυρίων και κυρίων και κυριών Προέδρων. Θα ήθελα, Νίκο, εκτός από σένα, να έρθουν και τα άλλα μέλη του ΔΣ. Αν έχετε την καλοσύνη, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, ελάτε στη σκηνή. Εντάξει, όσοι μπορούν από το ΔΣ. Και Νίκο, από το δικό σου στόμα, από τα δικά σου χείλη, θέλουμε να ακούσουμε λίγα λόγια για όλη αυτή την προσπάθεια. Πανοσιογιώτατε Πατέρα Μελίτωνα, Πατέρα Νεκτάριε, Πατέρα Μιχαήλ, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί προσκεκλημένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάιος του 1977, μία ομάδα προοδευτικών συγχωριανών μας αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σύλλογο, αποτυπώνοντας την παράδοση, την κουλτούρα μας και την ανάγκη να βοηθούν τους συγχωριανούς μας που είχαν βιοποριστικά προβλήματα. Από τότε πέρασαν 40 χρόνια. Έτσι ξεκίνησε ο σύλλογός μας. Ξεκίνησε με την πρόσκληση να συμμετέχουν παιδιά που ασχολούνται με την μουσική και συγκεκριμένα με την παντολινάτα και από την καθοδήγηση του αείμνηστου αρχιμουσικού Γιάννη Φουρλάνου έπαιρναν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις του νησιού μας. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη τον Φουρλάνου. Πρωτεργάτης ο πρόεδρος και ιδρυτής του συλλόγου μας, ο κύριος Παντελής Μιχαήλ, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο Καπουράκης Γεώργιος, ο Καπνουδάκης Νικόλαος, ο Χιχημάνης Παναγιώτης, ο Ανθίτσας Φίλιππος, ο Παπανικόλας Αντώνιος και η Μαρία Γιαννά. Στη συνέχεια, ο σύλλογός μας συνέχισε το έργο του με παραδοσιακό χορό και χοροδία με πρωτεργάτες τους κυρίους Νικόλαο Στεργενάκη, Κουδούνι Αναστάσιο, Νικόλα Ορφανό και συνεχίζοντας με την κυρία Μαριέτα Αντωνιάδη, όπου και εκείνη παραδίνοντας με τη σειρά της τη σκυτάλη στον υποφαινόμενο το 2011, οπότε και αναλάβαμε τη συνέχεια αυτού του όμορφου ταξιδιού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις κατάμεστες αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου όταν η Πρόοδος έδινε παράσταση? Ποιος μπορεί να ξεχάσει την Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας Κρεμαστής, την Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας Κρεμαστής, τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου και του Μίκη Θοδωράκη από τα παιδιά της χοροδίας μας? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα καρναβάλια της Κρεμαστής με τις 10.000 κόσμου να περιμένουν να δουν τα άρματα που κατασκεύασε η νεολαία μας? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα εγκαίνια της αίθουσας που δραστηριοποιείται σήμερα ο σύλλογος, που την κατασκεύασαν τα μέλη και το ΔΣ εκείνης εποχής και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια? Όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογός μας, αποτυπώνοντας σαν παλμογράφος τις αλλαγές, υπήρξε και στα πάνω του και στα κάτω του. Παρ' όλα αυτά άντεξε και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο νησί μας, απαριθμώντας συνολικά 220 μέλη, εκ των οποίων τα 140 ενεργά. Στο βεστιάριο του συλλόγου μας έχουμε 220 φορεσκές, πιστά αντίγραφα από όλη την Ελλάδα. Επίσης λειτουργούν 6 τμήματα χορευτικών ομάδων, 3 τμήματα ζωγραφικής και 2 τμήματα γεωγραφίας. Και τον τελευταίο καιρό τα παιδιά μαθαίνουν παραδοσιακά τραγούδια με κανονάκι υπό την επιμέλεια του αρχιμουσικού κυρίου Μανώλη Καρπάθιου σε συνεργασία με τα Κέχεν Ματάς. Όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογός μας συνεισφέρει με τις δράσεις του στα κοινά της Κρεμαστής και στο νησί μας, ενώ με τις ανταλλαγές αυτές των συλλόγων που φιλοξενεί έχει δώσει παραστάσεις σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κύπρο, Επίδαυρο, Ξάνθη, Ζάκυνθο, Βόλο, Σάμο, Λέρο, Κο, προβάλλοντας την παράδοσή μας και κάνοντας το όνομα του συλλόγου ξακουστό σε όλη την Ελλάδα.
Εγώ προσωπικά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρόοδου θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το έργο σας και να σας προσφέρουμε αυτή την πλακέτα που θα είναι στολισμένη σε μια γωνιά του σπιτιού σας για να σας θυμίζει ότι βάλατε κι εσείς ένα λιθαράκι σε αυτό το σύλλογο για το χωριό σας, για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε καλώντας τον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Παντελή Μιχαήλ. Εδώ Παντελής. Καλώς τα να. Στο πρόσωπο του Δεσιμότατου καλωσορίζω όλους τους προσκεκλημένους και καλωσορίζω και το κοινό που παρευρίσκεται και τιμά την προσπάθεια του Συλλόγου. Είμαι αρκετά συγκινημένος, διότι βρέθηκα άτομα, άνθρωποι σήμερα που ανέτρεξαν στο παρελθόν και δει 40 χρόνια πίσω και εσκέφτησαν να τιμήσουν τους ανθρώπους που μετέπειτα συνέχισαν την προσπάθεια αυτή. Είναι μια προσπάθεια η οποία για μένα εστάθη αφορμή να μετεπιτήσω πλέον στο ανώτατο αξίωμα του τόπου. Το λιθαράκι που έβαλα τότε να ιδρύσω το σύλλογο, το συνέχισα, ήταν η προσπάθεια αυτή που με ανέδειξε και στάθηκα νομίζω ικανός να φτιάξω, να μου επιτρέψετε, το Λύκειο Κρεμαστής που σήμερα τα παιδιά τα βλέπω και τα καμαρώνω ξυπνώντας από τα σπίτια του σε 5 ή 10 λεπτά να είναι στο σχολείο τους. Δεν είναι μόνο το Λύκειο Κρεμαστής, μου επιτρέπετε. Είναι το αποχετευτικό, είναι ο βιολογικός, είναι το πνευματικό κέντρο, είναι η Εθνική Τράπεζα, είναι το ιατρείο, ο παραποτάμιος δρόμος που εξυπηρετεί τα μεγάλα οχήματα και είναι και ο παραθαλάσσιο. Αυτά για να μην σας κουράζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελή μου, τα έργα σου είναι εδώ και αυτά κραυγάζουν για την προσπάθειά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, Παντελή, από πάντους καρδίας. Είσαι πάντα καλά. Ναι, ναι. Θα καλέσω τώρα τον βουλευτή κύριο Κόνσολα να δώσει στον δεύτερο πρόεδρο κατά σειρά, στον κύριο Νίκο Στεργενάκη, τον οποίο παρακαλούμε να έλθει στη σκηνή. Νίκο Στεργενάκης. Έλα, Νίκο. Θερμά συγχαρητήρια. Άστε καλά. Πάντα άξιος, κύριε Στεργενάκη. Να είστε καλά. Νίκο, θες να πεις δύο λόγια? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συλλόγου για την εκτίμηση και να ευχηθώ καλή συνέχεια, να
προχωράνε με τα παιδιά και την ανάδειξη του χωριού μας. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπες όλα, Νίκο. Αυτή είναι η ουσία. Να είσαι παντάξιος. Θα καλέσουμε τους δύο αντιδημάρχους, την κυρία Χατζηλαζάρου και τον κύριο Διακοσταματή, αν έχουν την καλοσύνη, για να βραβεύσουν τον έτερο πρόεδρο και φίλο μου χρόνια, τον Τάσο τον Κουδούνη. Τάσο! Θέλουμε, επειδή ο Τάσος είναι Τάσος, δεν είναι δίδυμο βραβεύσεως. Έλα, Τάσο. Πρώτα απ' όλα δύο κουβέντες, δεν μπορείς. Δύο κουβέντες. Και σοφίλης. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, εκπρόσωποι πολιτιστικών και πολιτικών, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Είμαι συγκινημένος για τα 40 αυτά χρόνια. Δεν πηδάμε από το 1 στο 40. Πάμε χρόνο-χρόνο. Σε αυτόν τον ένα-ένα χρόνο χτιστήκανε πάρα πολλά πράγματα. Ο κάθε ένας πρόεδρος με τη δικιά του αξία και το κάθε συμβούλιο. Γιατί ένας πρόεδρος δεν κάνει μόνος του τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται μόνος του, κανένας. Γίνονται με συνεργασίες. Θα ήθελα να τοποθετηθώ κι εγώ λιγάκι στη θητεία που εγώ διετέλεσα αρκετά χρόνια πρόεδρος, αλλά περισσότερο ως δάσκαλος των χοροδιών του Αναπτυξιακού Συλλόγου Κρεμαστής. Με πρώτο μου ξεκίνημα σε μια μεγάλη υποβάθμιση εκείνης της εποχής του Συλλόγου μας, λόγω διχοτομήσεως, η πρώτη μου σκέψη ήταν στη θρησκεία μας. Και έκανα το Λάζαρο με συνεργασία με τον πατέρα, με τον πάτερ Σπυρίδωνα τον Αείμνηστο και τότε ως ιεροψάρτης τον τώρα παπά μας, παπά Μιχάλη. Με τη συνεργασία αυτή έκανα το Λάζαρο. Την επόμενη χρονιά, γιατί δεν είχαμε ούτε χοροδίες, είχαμε τότε, δεν είχαμε τελειώσει. Έφτιαξα τα εγκόμια, την Ευκοδελής του Κυρίου και προχωρήσαμε σε άλλα πράγματα. Το μεγάλο πίτευγμα σε όλα αυτά ήταν η ανέγερση του κτηρίου. Το κτήριο έγινε επί των ημερών μας, όταν ήμουν εγώ πρόεδρος, με συντελεστές πάρα πολλούς μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο μας. Δεν θα μπορέσω να ξεχάσω αρκετούς, αλλά να αναφέρω ονόματα θα είναι δύσκολο. Αλλά μια Μαρία Γιαννά, Αείμνηστη, ένα Κώστα Σαρταρίδη, έναν Νίκο Ορφανό, ο μετέπειτα από μένα πρόεδρος, το Δημήτρη το Γιαννικάκη, το Γιώργο το Κοκαλού, Γιάννη είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα ξεχάσω κανέναν και θα παρεξηγηθώ. Ένα μεγάλο πίτευγμα λοιπόν, σε όλη τη θητεία που ήμουν εγώ πρόεδρος, έγινε το κτίριο. Και θα ευχαριστήσω τον μεθυπόμενο από μένα πρόεδρο, τον Νίκο τον Ορφανό, τότε ήταν πρόεδρος μου, ανάρτησε μαρμάρινη πλακέτα με το δικό μου όνομα και τον ευχαριστώ δημόσια. Δημόσια τον ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα τέτοια πράγματα, αλλά το ανάρτησε. Ευχαριστώ. Δεν θα με προχωρήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόοδος έχει συνέχεια. 1977-2017 είναι ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα πια και όχι στη Ρόδο. Δεν υπάρχει αρχαιότερος σύλλογος από εμάς. Συγχαρητήρια και στους συνεχιστές, στους υπόλοιπους προέδρους που διετέλεσαν και σε αυτούς που διετελούν τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος το έχει, παιδί μου, το έχει ο Τάσος. Όταν δες το μικρόφωνο θα ξεχαστεί. Τάσο, δύο αντιδήμαρχοι για τη βράβευσή σου. Βγάλτε τους μια φωτογραφία. Μα Νίκο, χτύπα τον Τάσο εκεί, στην αναμνηστική. Θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καλούμε. Θα σας φτιάξω εγώ μετά. Καλούμε τώρα τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Δημήτρη τον Τσοπανάκη, να βραβεύσει τον επόμενο πρόεδρο, τον φίλο μου τον Νίκο των Ορφανών, του οποίου η δραστηριότητα είναι πολυσχηδής. Πέραν του ότι υπηρέτησε την πρόοδο, υπηρέτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και της κοινότητας και το Δήμο Πεταλούδων. Νίκο, έλα Νίκο μου. Καλώς το να. Και βέβαια ο Νίκος Ορφανός είναι ένα διακεκριμένο στέλεχος Εθνικής Τράπεζας. Χρόνια τώρα. Ήταν. Καλά ήταν. Έφυγες Νίκο. Δεν το περίμενα. Καλώς το να. Γεια σου Νίκο. Τι θες να πεις? Αυτό που έχω να πω είναι στο σύλλογο με έφερε ο Νίκος Ορφανός. Ο Νίκος Ορφανός με έφερε στο σύλλογο τότε και μου λέει αν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά του συλλόγου, να έρθεις στο σύλλογο. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Κέρδισα, δεν έχασα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο για την αναγνώριση και την τιμή που μου κάνει. Χαίρομαι που μπόρεσα κι εγώ να συνεισφέρω στην πορεία του Συλλόγου, να βάλω κι εγώ το λιθαράκι, όχι μόνος μου, με τη βοήθεια των συνεργατών μου στο Συμβούλιο. Εύχομαι ο Σύλλογος να συνεχίσει για άλλα 40 και 140 χρόνια με την ίδια επιτυχία το έργο του. Είναι σημαντική η προσφορά τους στα κοινά της τοπικής μας κοινωνίας. Σας εύχομαι κουράγιο και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά ο Νίκος Ορφανός. Καλούμε τον επόμενο πρόεδρο μετά τον Νίκο Ορφανό, τον Νίκο τον Κουδούνη, τον οποίο, στο οποίο το βραβείο θα δώσει ο συμπατριώτης του, ο Μιχάλης Χριστόδουλου. Έλα Μιχάλη μου. Για τον Χριστόδουλο δεν χρειάζεται να σας πω, είναι ο Μιχάλης ο Χριστόδουλος. Τα λέει όλα. Νίκο. 40 χρόνια λοιπόν παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα η πρόοδος, το οποίο σημαίνει ότι τρεις γενιές έχουν περάσει μέσα από τις τάξεις της πρόοδου. Εκτός από το έργο το οποίο παράγει και προσφέρει όμως, συμβάλλει και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και των παιδιών. Εδώ μέσα δημιουργούνται και στα παιδιά και στα μέλη του Συλλόγου φιλίες οι οποίες μένουν σταθερές στον χρόνο. Όσοι έχουν περάσει μέσα από την πρόοδο έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις και είμαι ένας από αυτούς που είμαι ο τυχερός, δηλαδή, που έχω τις καλύτερες αναμνήσεις μέσα από αυτόν εδώ το Σύλλογο. Εύχομαι να συνεχίσει η πρόοδος να πρωταγωνιστεί και να είναι πάντα μπροστά στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας και όχι μόνο. Και στη διοίκηση εύχομαι να είναι δυνατή και να προχωρά πάντα με ζήλο, όπως βλέπω και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, νομίζω ότι οι σπόροι που φυτέψατε, ξεκινώντας από τον Παντελή, πραγματικά βλαστήσανε. Και πρέπει να είστε υπερήφανοι για όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στην Κρεμαστή. Συγχαρητήρια, Νίκο. Έλα, Μιχάλη. Και την αναμνηστική φωτογραφία, παρακαλώ, για την ιστορία. Έλα, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλό τώρα ένα επόμενο δίδυμο πολιτισμού, τον αντιδήμαρχο τον Τέρι τον Χατζιωάννου και τον Τάκη τον Εγκλέζο, οι οποίοι θα έχουν την τιμή να βραβεύσουν μια κυρία.
τη Μαριέτα Κιάκα Αντωνιάδη, του αείμνηστου του Τάκη την Κορούλα. Έλα Μαριέτα μου. Έλα Μαριέτα μου. Μαριέτα, έλα κοντά μου. Δύο κουβέντες πρώτα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνετε. Αλλά θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς που φέρουν τα παιδιά τους σε αυτό το μεγάλο σύλλογο και στα παιδιά που συμμετέχουν, γιατί αυτά στην ουσία είναι το δημιουργήμα του Συλλόγου και ο Σύλλογος. Εύχομαι να μεγαλουργεί αυτός ο Σύλλογος, να μην σταματήσει ποτέ τις δραστηριότητες του και να επεκταθεί σε πολλά άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την τιμή που μας κάνετε. Και δεν έχω πολλά λόγια να πω. Εύχομαι να συνεχίσει την μεγάλη πορεία του αυτός ο Σύλλογος για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Μαριέτα μου, τα λόγια σου λίγο, τα έργα σου πολλά. Θερμά συγχαρητήρια, Μαριέτα. Ο αντιδήμαρχος έχει αυτή την ευχέρεια. Όχι, εντάξει, ξέρει. Κατάλαβες, Μάνο. Εγώ, Μάνο, προσπαθώ, αν τυχόν και δεν θέλει να συνεχίσει την αυτοδιοίκηση, να ξαναβρει το χώρο του. Τον αναπληρώ εγώ. Το εύχομαι να συνεχίσεις την αυτοδιοίκηση. Μαριέτα μου, την αγάπη μας. Αντιδήμαρχε. Επιτρέψτε μου να αποφύγω τις προσφωνήσεις. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω δύο λόγια καταρχήν. Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιστικό Σύλλογο της Κρεμαστής, Πρόδος, και για την εξαιρετική φετινή διοργάνωση, αλλά και για την εξιέπινη πρωτοβουλία. Θέλω να πω επίσης ένα θερμό καλωσόρισμα, αν και αποχωρείτε, στους δύο πολιτιστικούς που βρέθηκαν φέτος στη Ρόδο, στα Χανιά και στην Εδράμα. Βλέπετε, ο πολιτισμός ενώνει. Και να πω ότι όταν στις αρχές αυτού του αιώνα ο μεγάλος Ελβετός μουσικολόγος, ο Σαμουήλ Μποβί, επισκέφθηκε την Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα, έμεινε έκπληκτος από τον πολιτιστικό πλούτο της Ρόδου. Ένα από τα χωριά τα οποία τον εντυπωσίασαν ήταν η Κρεμαστή. Η Κρεμαστή είναι ένας από τους πυλώνες του ροδιακού, του ελληνικού πολιτισμού, με μια εξαιρετική διαδρομή, εδώ θα λέει κανείς και δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο συνεχίζει να παράγει. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε απόψε και με το φυτώριο, είναι αυτό το οποίο προϊονίζει ένα πολύ ευγενό μέλλον και για την Κρεμαστή. Και επειδή όλοι αναφέρθηκαν στο παρελθόν, εγώ να μιλήσω και για το μέλλον. Να πω ότι ένα από τα μεγάλα ετούμενα ή ζητούμενα ήταν η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης της Κρεμαστής. Τώρα με την συμβολή και του Φρύτου Στοδούλου και του Σάββατου Κωνσταματίου και της Μαρίζας και των υπολείπων, ενεργοποιείται, θα λειτουργήσει, θα δουλέψει και νομίζω είναι ακόμη ένα κύτταρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη Κρεμαστή. Άλλωστε, είναι ένα δικό της δημιούργημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Σας καθυστερήσω. Ο πολιτισμός ενώνει, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, και δίνει ζωή. Ελάτε κοντά στους συλλόγους, 40 χρόνια ιστορίας, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είστε περήφανοι, Κρεμαστενοί, που έχετε ένα τέτοιο σύλλογο, και εμείς σαν Ομοσπονδία είμαστε περήφανοι, γιατί εκπροσωπεί επάξια όχι μόνο την τοπική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά μας αντιπροσωπεύει και εκτός Ρόδου, εισάξια και υπάξια, και τιμά τον πολιτισμό της Ρόδου. Να είστε καλά, παιδιά. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και συνεργάτης μου στην Ομοσπονδία. Είμαστε μαζί. Είναι δύναμη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Να στηρίξετε τους συλλόγους, γιατί χωρίς πολιτιστικούς συλλόγους δεν υπάρχει ζωή στα χωριά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και τώρα θα υποδεχτούμε το πρώτο από τα δύο συγκροτήματα που έχουμε κοντά μας από τα Χανιά, τον Αροδαμό. Και θα παρακαλέσω τον ευτύχη τον Παπαδοκοκαλάκη Κοκολάκη. Έλα ευτύχη μου, ανέχεις την καλοσύνη και για να πεις δύο λόγια για τις προσπάθειες του Συλλόγου, αλλά να μας πεις και τι θα δούμε από τους χορούς σας. Καλώς όρισες, ευτύχη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον
Σύλλογο την Πρόοδο και τον κύριο Νίκο για την πρόσκλησή του να χορέψουμε σε αυτό το πολύ όμορφο νησί. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2008 και από τότε συμμετέχει ενεργά σε κάθε εκδήλωση των ομοχανίων, πολιτιστική και μη και για ανάδειξη της κουλτούρας και για απ' όλα. Και επίσης λαμβάνουμε μέρος σε πανελλήνια και διεθνή φεστιβάλ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απαριθμούμε γύρω στους 200 μαθητές, είμαστε γύρω στα 200 μέλη. Έχουμε 170 παραδοσιακές χειροποίητες φορεσιές στην αιματιοθήκη μας. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε φεστιβάλ με συγκροτήματα και περιμένουμε του χρόνου την Πρόοδο στα Χανιά να μας παρουσιάσουν και την ροδέτικη κουλτούρα. Μουσική μας είναι Μιχάλης Μανουσέλης και Νίκος Αργοντάκης και θα σας παρουσιάσουμε τους 5 βασικούς χορούς της Κρήτης, τους πιο γνωστούς, Συρτό, Μαλεβιζιώτη, Σιγανό, Πεντοζάλι και Σούστα. Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστώ. Παπαδοκοκολάκης. Καλά τον είπα.
δώσε μου το δικαίωμα. Δώσε μου το δικαίωμα μονάχα να σε λέγω. Δώσε μου το δικαίωμα μονάχα να σε λέγω. Γιατί με τρώει η έννοια σου, γιατί με τρώει η έννοια σου. Γιατί με τρώει η έννοια σου κι ας κάθω με κι ας στέκω.
τρέχει. Μα πάντα αίμα τρέχει, Θεέ μου, και πώς την ταχιαντά εκείνος που την έχει. Σε δυο ομάδες αίματος το αίμα μου ανήκει. Η μία Ρόδος λέγεται κι η άλλη λέει Κρήτη. Bravo.
κορίτσια που φορώ στο τζαγκάρι να κοστώ και ο τζαγκάρις να καλά να τα παιδολογά. Σαν τη μαρμάρο κολόνα στέκεις μες στην εκκλησιά και μ' αρέλεις και τρελαίνεις το μανάδο τα παιδιά και μου μαρανές και εμένα τη δική μου την καρδιά. Ανατολίζουν το κορμί με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη. Σε σου λυγή σου κάνε με ένα πέσω του θάνατο. Δάσκαλα είσαι του ερωτά κι ό,τι του πεις περνά του κι ό,τι του πεις περνά του. Ρούπα το καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Πάπα και το καπέλι κοπελιά κι η κοπελιά κοπέλι κι η κοπελιά κοπέλι. Παρέτηξε τα πείσματα και βγάνα σέρια νήσεις. Μας είσαι η μόνη που μπορείς την πίστα να στολίσεις. Και όσα μέλη του Δέλτα Σίγμα θέλουν να έρθουν στη σκηνή για την ανταλλαγή των αναμνηστικών. Βρε, έπιασε το καλώδιο. Εσύ το έπιασες, κακόβιτσα. Το καρόδιο, ναι, το καρόδιο. Βρε, μου έπιασε το καρόδιο.
Σηκώνει το μικρόφωνο. Αυτό είναι από το μουσείο της Ρόδου, είναι η Αφροδίτη της Ρόδου. Βρε. Αντώνη, να ακούμε. Να μιλήσει και η Κρήτη. Ναι, για να φέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να σας χαίρετε η Κρήτη και όλη η Ελλάδα. Να είστε καλά. Για αυτόν τον λόγο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά στο επανειδή. Δεσμεύεστε να ξανάρθετε και να έρθουμε κι εμείς. Και να υποδεχθούμε τώρα τους συμπατριώτες μας από τη Μακεδονία με τις θαυμάσιες φορεσκές και να καλέσω την πρόεδρο, την κυρία Σοφία Τσιρακίδου. Αν έχει την καλοσύνη, έλα Σοφία, να μας πεις δύο λόγια για την προσπάθειά σας και να μας παρουσιάσεις τους μουσικούς και τι χορούς θα απολαύσουμε. Καλησπέρα σας. Σήμερα ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος της Χοριστής θα χορέψει Μακεδονία. Η μουσική μας είναι και χθες και σήμερα ο Τζιρίδης Δημοκράτης στο κλαρίνο, που είναι και δάσκαλος της μουσικής της φιλαρμονικής μας, ο Τζιρίτης Παναγιώτης, ο Κατσίβελος Δημήτριος και ο Γεωργιάδης Δημήτριος. Χθες χορέψαμε τα παραδοσιακά του χωριού μας, σήμερα θα χορέψουμε Μακεδονία. Είπαμε και χθες, λέμε και σήμερα, ότι είμαστε ένα σύλλογος από το 1906 που δραστηριοποιείται από τότε μέχρι και σήμερα με φιλαρμονική, θεατρική ομάδα, χορευτικά, χοροδία και καλλιτεχνικά. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση που δεχθήκαμε από εσάς και ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο, και θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτερ Νεκτάριο, που είναι και σήμερα μαζί μας, μας έκανε την τιμή να έρθει, που μας φιλοξένησε στο προχθές στο Θάρι, στα Λάερμα, στο χωριό του παρουσιαστή από εδώ, και η φιλοξενία μας έχει αφήσει άναυδους όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Χρυσά Μακεδονία. Πρόεδρε της Προόδου, έλα για τα αναμνηστικά. Και παρακαλώ και το σχήμα να έρθει πάλι στη σκηνή. Ευχαριστούμε θερμά την εγκαρδιότητά μας και τις ευχαριστίες μας και σας ξαναπεριμένουμε να έρθετε ξανά, έτσι, και εμείς θα έρθουμε στην αγαπημένη μας και μοναδική Μακεδονία. Ελάτε Πρόεδρε, ελάτε. Χωρίς Σοφία δεν γίνεται, χωρίς Σοφία δεν γίνεται. Καλώς Σοφία. Ωραία Καλαθάρα. Μικρόφωνο λίγο, μικρόφωνο. Σοφία, τις εντυπώσεις σας θα τις γράψετε προφανώς, έτσι δεν είναι. Εντύσε με. Αντώνη, κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Λένε, λέμε τις ευχαριστίες μας. Να τις ανταλλάσσουμε μάλλον. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ και τις υποσχέσεις ξανά. Εμάς ήταν η πρώτη φορά εδώ που έχουμε κατέβει και είμαστε καταενθουσιασμένοι. Είμαστε και χαρά μας. Πρόεδρε, δεσμένοι. Ναι, εδώ. Πρώτα θα γίνει αντάμωση στη Δράμα και μετά θα γίνει ξανά εδώ. Πώς το κανονίζατε, Πρόεδρε? Το μικρόφωνο μπροστά. Και αυτό είναι και βιβλίο για την δράση του Σλόγκα. Έχουμε, σας έχουμε δώσει και εσάς ένα βιβλίο, ήταν δύο, γιατί λίγο για την ιστορία του χωριού μας, που όσο όπως σας είχαμε πει ήταν, είναι μια μαρτυρική κομμόπολη. Αλλά μετά τη χτεσινή μας γνωριμία με τον Πάτερ Νεκτάριο, θεωρήσαμε ότι πρέπει να του δώσουμε έστω ένα βιβλίο και τον Πάτερ για την ιστορία του χωριού μας. Και θα είναι μεγάλη τιμή μας να το διαβάσετε για να δείτε τη δική μας ιστορία, η οποία είναι εκεί επάνω γνωστή. Και του γειτονικού σας δοξάτου βέβαια, του μαρτυρικού δοξάτου. Ένα είναι σίγουρο, ότι η Σοφία σίγουρα έχει Σοφία. Τις βαθύτατες μας ευχαριστίες. Να είσαστε κατά. Νίκο, θα αλλάξουν ή θα βγάλετε όλοι μαζί φωτογραφίες μετά? Δεν θα αλλάξουνε. Θα ξεδρώσετε ντυμένες, κυρίες μου. Λοιπόν, ναι. Το Μακεδονία ξακουστεί. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μακεδονία ξακουστεί. Λοιπόν, μπιζάρουμε με το Μακεδονία ξακουστή.
επαναλείψουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς όλους που τους βλέπετε στο φυλάδιο που έχει διανεμηθεί. Επίσης, τον εργολάβο τον Μιχάλη τον Κασιώτη που είχε την ευγένεια να φτιάξει όλη αυτή την εξέδρα και πρέπει, Νίκο, να τον ευχαριστήσουμε 2 και 3 φορές τον Μιχάλη. Να είναι καλά ο Μιχάλης. Να ευχαριστήσουμε την δασκάλα, την κυρία Ζωή Γαριφάλου, που καθοδηγεί τα παιδιά στο να μάθουν να ζωγραφίζουν. Άλλη έκφραση του πολιτισμού. Ζωή, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον εξαίρετο Κώστα Σταυριανάκη. Και τώρα θα φωνάξουμε να έρθει ο Τσαμπίκος ο Ποδιώτης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κρεμαστής και συνάμα χοροδιδάσκαλος. Έχει όλα τα τμήματα ο Τσαμπίκος. Κύριε Τρέχα, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, να είστε καλά. Έτερος επιφανής άνθρωπος του πολιτισμού του τόπου, να είστε καλά. Έλα Τσαμπίκο μου. Καλησπέρα και από εμάς. Θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά, το τριήμερο, την τρίτη μέρα, τελευταία, με την ομάδα των ενηλίκων. Θα σας ταξιδέψουμε από τα νησιά του Αιγαίου. Κλείνοντας το φεστιβάλ το 12ο φέτος, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια τόσο στο Δέλτα Σίγμα της Προόδου, όσο και σε όλους τους προέδρους που περάσαν από εδώ σήμερα και βραβευτήκανε, γιατί χάρη σε αυτούς υπήρχε ο Σύλλογος και εν συνεχεία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κρατάει πάλι γερά το Σύλλογο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τον Αντώνη εδώ, τον φίλο του Χατζιωάννου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω σαν πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας για την απόψινή, για αυτό το τριήμερο που ήταν εδώ σήμερα κοντά μας, αλλά και σαν και την Άννα Τσαρή, ναι βεβαίως, αλλά και σαν Περιφερειακός Σύμβουλος ήταν αυτός που έφερε στην έκθεση χειροτεχνίας, ήταν αυτός ο άνθρωπος που διοργάνωσε και έκανε την έκθεση αγροτικής ανάπτυξης μαζί με τον Σωτήρη τον Παπάκα. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που έβαλε μπροστά το μεράκι του και έφερε πέρα από την χειροτεχνία, έφερε και την αγροτική οικονομία στην έκθεσή μας και έτσι αυτή τη στιγμή η χειροτεχνία λίγο δεινοπαθεί αυτόν τον καιρό να επιβιώσει και αυτή τη στιγμή η έκθεσή μας περισσότερο γύρω στο 70% είναι στην αγροτική οικονομία. Χάρη σε αυτό, ευχαριστούμε πολύ Αντώνη, ήθελα να το πω δημόσια αυτό. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσουμε, θα σας ταξιδέψουμε στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά. Εύχομαι στο Σύλλογο και στον Πρόεδρο τον Νίκο τον Πάντη να τα καταστήσουν, να συνεχίσουν έτσι και να δίνουν μεγάλη βοήθεια στο χωριό μας στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Τσαμπίκο μου. Η παραγωγική βάση αυτού του νησιού ήταν και θα είναι πάντα η γεωργία και η κτηνοτροφία. Το λέω. Ο τουρισμός μπορεί πραγματικά να κερδίσει από τα τοπικά προϊόντα. Και αυτό είναι και το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. Η μουσική μας, ο Μανώλης ο Μπαλάσας και ποιος Ροδίτης, ο Γιάννης ο Ροδίτης. Σε γεωπέλα και τείχο
σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο, άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο.
ζήτη. Thank you.
μείνω, εις την άμμο θα απομείνω, εις την άμμο θα απομείνω, εμηχανικός θα γίνω. Thank you.
Νομίζω ότι διακονούμε τον πολιτισμό πανοσιολογιότατη και τεχνουργούμε στο χορό με επιτυχία, χωρίς αυταρέσκειες. Νομίζω το αποτέλεσμα φαίνεται. Τα ταπεινά μας ευχαριστήρια και τις ευχές μας για ακόμη καλύτερες αποδόσεις. Σαμπίκο μου, σε ευχαριστούμε. Νίκο μου, να χαίρεσαι το συμβούλιο σου, τα μέλη σου, τους συμπατριώτες σου, όλα τα παιδιά. Καμάρι, αγάπη και υπερηφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθες και στήριξες αυτό το φεστιβάλ. Και την Άννα τη Σαρή, που δεν είναι σήμερα μαζί μας η κοπέλα, για κάποιο προσωπικό λόγο. Το 12ο φεστιβάλ τελείωσε και από αύριο ξεκινούμε για το επόμενο, για το 13ο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσουμε τους χορευτές που πήραν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τους φιλοξενούμενους που ήρθαν από τον Αροδαμό και τη Δράμα, τα παιδιά από τη Δράμα, και θα τους παρακαλούσα να έρθουν να βγάλουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ, τον ΔΟΠΑΡ, και αυτός ήταν συνδιοργανωτής, καθώς και την τοπική κοινότητα, δημοτική κοινότητα Κρεβαστής και τον Τσαμπίγο τον Ποδιώτη, τον πρόεδρο της κοινότητάς μας. Επίσης, τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ. Το τηλεοπτικό σταθμό Θάρη, που για τρεις μέρες μαζί μας. Είναι μαζί μας, καθώς και το πατέρα Νεκτάριο. Θα τον ευχαριστήσουμε και για τη φιλοξενία που μας είχε στην Ιεραμονή Θάρη, χτες το Σαββάτο, για τη σύντηση των ομάδων. Και όλους εσάς που μας στηρίζετε κάθε χρόνο και αυτό το φεστιβάλ γιγαντώνεται. Να είστε καλά και του χρόνου θα το κάνουμε καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σχήμα θα είμαστε ο Τσοπανάκης, ο Κωνσταματίου, ο Μιχαλάκης, θα χορέψουμε εμείς. Μαρίζα, μην φύγεις. Λοιπόν, έλα να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με Γλέντι Λαϊκό. Σάββα δεν φεύγεις τώρα, τώρα που ζεσταθήκαμε. Να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν. Ναι, τον Κασιώτη τον ευχαρίστησε, αλλά αξίζει, Τσαμπίκο μου, να τον ξαναευχαριστήσουμε, τον Μιχάλη τον Κασιώτη, για την εξέδρα που έφτιαξε. Και να σας ζητήσουμε να έρθουν οι φιλοξενούμενοι μας για αναμνηστικές φωτογραφίες. Και μετά, Νίκο, ετοιμάσου να χορέψουμε, Μιχαλάκη. Εντάξει. Καλά. Καλά. Έλα να μας δε, τα πιο μας μα παίρνουμε το καιρό μας.
Ξέρω πάντα,
στόχος μόνο να είμαστε πολλά. Ανθρώπος να μην είπα κι ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μόνες. Χορέψετε, χορέψετε τα νιάτα να χαρείτε, γιατί σε τούτο το ντρόνια πέτα τα ξαναδείτε. Δώστε του χώρου να πάει, ούτε η γης θα μας εφάει, τούτη η γης που την πατούμε όλοι μέσα δεν να πούμε. Πως έχουνε καλή καρδιά και τα χέρια ηλετούνε, μόναχα αυτοί το ψευτικό το κόσμο θα χαρούνε. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μην λυπάστε, μα κι να ξεκουραζόντε τις ώρες που κοιμάστε. Φάει, το τι γης θα μας εφάει, δώστε του χώρου να φάει.